το Συνδικάτο Μετάλλου, τα Σωματεία της Αττικής, σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα. Σας υποδεχόμαστε ως νικητές του πολύμηνου αγώνα που δίνεται ενάντια στο μεθοδευμένο από όλες τις κυβερνήσεις έγκλημα απαξίωσης της ΛΑΡΚΟ. Αγώνα που θέτει στο επίκεντρο την απέτηση να διασφαλιστεί η λειτουργία μιας κρίσιμης συνολικά παραγωγικής υποδομής ενάντια στις σχεδιαζόμενες απολύσεις για δουλειά και ζωή στον τόπο σας με σύγχρονα δικαιώματα. Ήδη η μαχητική και αταλάντευτη στάση σας έχει κερδίσει την πλατιά αναγνώριση των εργαζομένων. Ο αγώνας σας έχει ήδη τη δική του ξεχωριστή θέση στην παράδοση των σπουδαίων αγώνων του κλάδου μας, των παλαιότερων βαρδιών της ΛΑΡΚΟ, των ηρωικών χαλιβουργών, των εργαζόμενων στην αυπηγοεπισκευή σήμερα με την κατοχήρωση της 7 ώρης δουλειάς, των αυξήσεων στα μεροκάματα, τόσων άλλων αγώνων. Η στάση σας αυτά τα χρόνια δείχνει συνολικά το δρόμο που είναι αναγκαίο να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Αυτή του ενωτικού, μαζικού αγώνα απέναντι στην πολιτική που συνθλίβει τη ζωή τους. Αυτή η πολιτική που οδηγεί στην απαξίωση μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση με κοιτάσματα νικελίου, μεταλλεία, με υποδομή και ένα πολύ έμπειρο εργατικό επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να γίνει κορμός σε ένα σωρό παραγωγικές δραστηριότητες, είναι ίδια με την πολιτική που θέλει τον εργάτη φθηνό, αναλώσιμο και απομονωμένο. Κόβει και ράβει νόμους, όπως το έκτρωμα του Χατζηδάκη, για την απογείωση της εκμετάλλευσης, για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Είναι η ίδια πολιτική που λογίζει τα μέτρα που για εμάς είναι αναγκαία για να εργαζόμαστε ασφαλείς ως ένα ανεπίτρεπτο κόστος για την εργοδοσία, που ζυγίζει το κόστος των αποζημιώσεων για τους νεκρούς από τις φυσικές καταστροφές έναντι της ανάπτυξης νέων έργων για την προστασία της ζωής. Ας μας απαντήσουν πώς αλήθεια σκέφτονται τις επιπτώσεις που θα έχει η απαξίωση της ΛΑΡΚΟ στις ζωές των κατοίκων της Λάριμνας, τα κυβερνητικά στελέχη που αρνούνται ακόμα και σήμερα, παρά τους 16.000 νεκρούς, να επιτάξουν τις ιδιωτικές κλινικές, να θωρακίσουν με μόνιμο προσωπικό και μέσα το σύστημα υγείας. Γνωρίζουμε λοιπόν, καλά συνάδελφοι, ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο που διαλέξατε κι εσείς. Αυτόν της οργανωμένης πάλης απέναντι σε κυβέρνηση, εργοδοσία, το κράτος τους και τα στηρίγματά τους στο κίνημα. Η ανυποχώρητη στάση σας όλους αυτούς τους μήνες, όπως και η αποφασιστικότητα των εργαζών της ζώνης του κλάδου μας, δείχνουν ότι τα αντεργατικά σχέδια καθυστερούν, σταματούν και ανατρέπονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Είναι προς τιμή σας ότι απορρίψατε τη στάση αναμονής, την ανάθεση δηλαδή των λύσεων που ζητάτε σε κάποιους άλλους πέρα από εσάς, που σας πλασάρουν όσοι έχουν παρεδώσει σήμερα με την κυβέρνηση. Αυτή τη λογική πρέπει να απορρίψουν και οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία, τις Ελευσίνες, τους Καραμαγκά, στον κλάδο μας. Πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού που τους καλούν να στρατευτούν πίσω από τον ένα ή τον άλλο επιχειρηματία. Συνάδελφοι, παίρνουμε δύναμη από τον αγώνα σας για να περάσουμε στην αντεπίθεση. Καλούμε όλο τον κλάδο σε απεργιακή ετοιμότητα με αιχμή την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για να κατοχυρώσουμε κατακτήσεις στα κρίσιμα μέτωπα της ζωής μας. Ανοίγουμε από τώρα πλατιά συζήτηση στους εργαζόμενους, στις μεταλλικές κατασκευές, στους άλλους υποκλάδους του μετάλλου, με άμεση διεκδίκηση για αξιοπρεπείς όρους δουλειάς, για σύγχρονα δικαιώματα. Δυναμώνουμε συνολικά τον αγώνα μας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Μέσα από αυτό το σχέδιο συμπαραστεκόμαστε έμπρακτα και μαχητικά στον αγώνα σας και σας καλούμε να τον συνεχίσετε. Γεια σας.